πλήρης διάσταση απόψεων προέκυψε από την σημερινή τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας μίας ώρας μεταξύ του καγκελαρίου της Γερμανίας και του Προέδρου της Ρωσίας. Ο Όλαφ Σόλτς άσκησε πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν για άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Ο Όλαφ Σόλτς άσκησε πίεση στον Πούτιν για κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό, βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης και πρόοδο στην εξέδρεση διπλωματικής λύσης. Σύμφωνα με την εκδοχή του Κρεμλίνου, η επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών ήταν αμήχανη, αλλά απολύτως επαγγελματική, με τον Πούτιν να διαμαρτύρεται για εγκλήματα πολέμου από τον Ουκρανικό στρατό στα δυτικά. Σίγουρα η συνομιλία δύσκολα μπορεί να περιγραφεί ως φιλική ή κάτι τέτοιο. Φυσικά ήταν σκληρή. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη διατήρησης τέτοιων επαφών, ανταλλαγής πληροφοριών και συζήτησης πιεστικών θεμάτων που σχετίζονται με την ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομολογό του σήμερα, ο Κινέζος πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι ένας πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Νωρίτερα, η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει για συνέπειες στο Πεκίνο στην περίπτωση παροχής στρατιωτικής βοήθειας στη Μόσχα. So the fact that China has not denounced what Russia is doing in and of itself speaks volumes. Our concerns about China assisting in any way Russia as they invade a foreign country is of significant concern and would the response to that would be consequences. 美方最新援助的武器是给乌克兰带去了稳定 和安全吗？还是会给乌克兰造成更多的平民伤亡？对于乌克兰的平民来说，他们更需要的是食品和睡袋。 Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα εναντίον του Ρώσου ομολόγου του. Ireland and Great Britain and you know the Republic. Standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. Το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει τα σχόλια Biden προσωπικές προσβολές. Στην διάρκεια εκδήλωσης στο Ολυμπιακό στάδιο Λουζνίκη στη Μόσχα για τα 8 χρόνια από την προσάρτηση της Κριμαίας, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επεσήμανε ότι ο ρωσικός λαός δεν υπήρξε ποτέ ξανά πιο ενωμένος. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине. Στην διάρκεια της ομιλίας του Ρώσου Προέδρου, η τηλεοπτική σύνδεση κάποια στιγμή διακόπηκε με πλάνα της χοροδίας. Το Κρεμλίνο το απέδωσε σε τεχνικό πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Άμυνας της Σλοβακίας δήλωσε ότι η χώρα του είναι πρόθυμη να παράσχει συστήματα αεράμυνας S-300 στην Ουκρανία. We've been in discussion with United States, with Ukraine and also with other allies on possibility to deploy or to send or to give S-300 system to Ukrainians. And we are willing to do so. We're willing to do so immediately when we have a proper replacement. These are things that we will continue to work with all of our allies on, and certainly this is not just a U.S. issue; it's a NATO issue. Με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών να απαντά ότι μια τέτοια κίνηση δεν είναι νόμιμη και ότι δεν θα το επιτρέψει. But this is a serious matter, and I can assure you that we would not allow these risks to be materialized.